Αλλά αυτό είναι το πρώτο φάνημα που θέλω να το δείξω τώρα. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. Καλώς ήρθατε να μπείτε στο κανάλι μας, wow! Αυτό το βίντεο, παιδιά, έπρεπε να έχει έρθει στις οθόνες σας. Γιατί ποτέ οθόνες? Ποιες οθόνες? Πού βλέπετε αυτό το βίντεο? Το βλέπετε με προτζέκτορα? Το βλέπετε στο κινητό? Το βλέπετε στην τηλεόραση βάζοντας το YouTube να παίξει εκεί πέρα? Το έχω μια απορία να σας πω την αλήθεια. Και επίσης. Είναι high expectation, δεν ξέρω πώς ήρθε. Τι εννοείς, είναι πολύ cinema, home cinema, προτζέκτορας? Δεν φτάνει μας βλέπουν. Γιατί να μην μας βάζουν σε προτζέκτορα, δηλαδή τα παιδιά? Το μαλλί το 80s το οποίο βλέπετε, εσείς το επιλέξετε στο live που κάναμε στο TikTok. Δεν σας βλέπω να με ακολουθείτε όμως στο TikTok. Για ελάτε εκεί πέρα, είπε η Κατερίνα, ενώ το TikTok έχει περάσει όλες τις πλατφόρμες. Θα πάμε 100.000 εκεί πρώτα από όλους. Γι' αυτό κάντε ένα subscribe εδώ πέρα στο YouTube, γιατί κοιτάξτε με, επέλεξα. Θα μου πεις επίλεξα, είναι απέσιο το επίλεξα. Επέλεξα λοιπόν εδώ πέρα να σας αποκαλύψω το νέο μέλος της οικογένειας, το οποίο είναι μαζί μας εδώ και κάποιο καιρό, αλλά είχε και ένα πρόβλημα υγείας και δεν θα το δείχναμε τόσο καιρό. Μου ήρθε και εμένα ο COVID. Άργησε αυτό το βίδεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Πάμε να ξεκινήσει όλη αυτή η περιπέτεια, γιατί περιπέτειας πρόκειται, καθώς παιδιά όλα τα έχει αυτό το βίντεο. Έχει event, έχει τρία νύχια έχω αλλάξει, τόσο καιρό μας έχει πάρει. Ξεκινήσαν τα event και εγώ σαν την τρελή έπρεπε να φτιάξω νυχάκια και μαλλιά. Νομίζω ότι same ήταν το πρώτο event το οποίο πήγαμε. Οπότε πήγα στη φίλη μου τη Βίλη. Είχαμε κάνει και giveaway τότε. Υπήρχε σκοπός να σας ανακοινώσω να λάβετε μέρος στο giveaway για αυτά τα νυχάκια. Αλλά τα έχω ψιλοκρατήσει. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτή τη στιγμή το ότι έχω κρατήσει το σχεδιάκι. Το οποίο βλέπετε εδώ πέρα το έχω κρατήσει. Αλλά βλέπετε και τα πλάνα. Ας πάμε να σας να δείτε και όλη τη διαδικασία για να φτάσουμε σε αυτό το νυχάκι. Νυχάκι. Γιατί τα ξεβάφω που λες? Γιατί θα βάψουμε φράουλες σήμερα, Βίλη. Όμως καταλαβαίνεις. Οπότε κυκλοφορώ έτσι και αύριο έχω event και πρέπει αυτό πρέπει να τα βάψω κανονικά. Βάλω να δείξεις από κοντά σε τι κατάσταση είναι τα νύχια μου, τι έχω κάνει εγώ. Δηλαδή, κοιτάξτε, φαίνεται. Το νύχι αυτό εδώ, εδώ, όχι αυτό εντάξει ζει, εδώ, εδώ, δεν μπορώ να πιάσω τίποτα. Και επειδή μου είπε η Βίλη μην τα πειράξεις, είμαι κουλή. Θα κάνουμε, δεν σας δείχνω τι θα κάνουμε. Μην δείξεις ακόμα. Θα το δείτε, θα το ανεβάσουμε και TikTok, θα το κάνουμε έτσι να μονιά. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living. Η επιλογή λοιπόν του νυχιού που δεν σας έχω δείξει για το event, όπως και το μαλλί το οποίο έκανα στα κορίτσια, δεν είναι τυχαία, αλλά δεν θα σας αποκαλύψω ακόμη τι είναι το σχέδιο. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram ξέρετε, και ίσως αυτή τη στιγμή μόλις σας έκανα spoil για το ποιο είναι το νέο μέλος στην οικογένεια. Όσοι όμως δεν με ακολουθείτε στο Instagram, δεν ξέρετε, οπότε ακολουθήστε με, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα συνδυασμός, παιδιά. Όλα γίνονται, άμα είστε σωστοί detective, αυτή τη στιγμή έχετε όλοι καταλάβει ποιο είναι το νέο μέλος στην οικογένεια. Όμως, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τι συμβαίνει με το στούντιο, Κώστα? Μαζεύουμε σιγά σιγά. Και το κοσμητικό χώρο πάρε. Το κάνει μόνο το, κοίτα. Friendly. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, φεύγουμε από το γραφείο, φεύγουμε από το στούντιο. Έχουμε λοιπόν, παιδιά, και το πρώτο μας fan mail, αλλά θα δείτε ταυτόχρονα, δηλαδή είναι πάρα πολύ περίεργο ότι ανοίγουμε το πρώτο μας fan mail και μαζεύουμε, αδειάζουμε το στούντιο.
Παιδιά, έχουμε το πρώτο μας fan mail, το οποίο θα το ανοίξω τώρα, αν και μετακομίζουμε, φεύγουμε από εδώ, που σημαίνει δεν ισχύει η διέθεση που σας είχαμε δώσει στο βίντεο και θα τα έχουμε αφαιρέσει και από παντού. Όμως έχουμε το πρώτο μας fan mail, έχω κι άλλα στο σπίτι, αλλά αυτό είναι το πρώτο fan mail και θέλω να το δείξω τώρα. Είναι από τη Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Θα δω αν θέλει να κρατήσω το όνομά της και τα λοιπά μετά στο μοντάζ, άμα μας λέει μέσα, για να ανοίξουμε εδώ πέρα την υπέροχη κόκκινη κορδέλα, τέλεια. Υπάρχει και κάτι μέσα, δεν το ξέρει ο Κώστας, το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, θα το δεις μετά, Κώστα. Το βάζω εδώ, μου φάνουν τα στοιχεία της κοπέλας. Και, κοιτάξτε παιδιά, έχει βάλει αυτό εδώ πέρα την καρδούλα, η οποία είναι ακριβώς ίδιο χρώμα με τα μαλλιά μου και οι καρδούλες που έχει μέσα είναι επίσης το υπόλοιπο χρώμα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Προσπαθήσω να το λύσω χωρίς να το χαλάσω, γιατί τα κρατάμε αυτά, παιδιά. Ωραία, η καρδούλα εδώ. Συνεχίζουμε. Και πάμε να ανοίξουμε. Βλέπω ότι υπάρχουν δύο πραγματάκια εδώ. Θα πάρω το πρώτο, το οποίο... Έλα ρε! Είμαι εγώ. Και από ό,τι βλέπω ότι η φίλη μας έχει χωρίσει το πρόσωπο σε ζώνες, που σημαίνει δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση των χαρακτηριστικών. Έλα ρε εσύ! Μπράβο! Τέλεια! Για να δούμε όμως τι μας γράφει, γιατί εδώ πέρα βλέπω μπόλικα πραγματάκια. Έλα! Λοιπόν. Λοιπόν, γεια σου, είμαι η Μαρία. Δεν ξέρω αν θέλει να πω το επίθετο, γιατί λέει άμα θες το όνομα πες το. Οπότε θα πούμε το επίθετο. Σε αγαπώ πολύ και εγώ και η ξαδέλφη μου. Μάλιστα με έχεις βάλει στον πίνακα του Twitch. Θα σε πρωτοειδέ στο YouTube. Είναι λες και, και τη μεγάλωσα νιώθω. Φιλιά σε σένα Μαρία μου και στην ξαδέλφη σου. Λέει ιστερόγραφο. Χαιρετίσματα στον Κώστα και στην Λίζα. Και στα υπόλοιπα σκυλιά. COVID Kirky την Σάβρα. Αυτά. Η Σάβρα δεν ζει, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχω πει κάπου. Και είναι και ο λόγος που έχουμε καινούριο παιδί στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Αλλά, να σας δείξω τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Καταρχάς, έχουμε μάσκα με υαλουρονικό οξύ, η οποία είναι sheet mask. Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ήταν ανάγκη. Αλλά για αυτό που έχω πεθάνει, είναι δωράκι στη Λίζα. Εντάξει. Έλα ρε, εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστεί πάρα πολύ η Λίζα. Πραγματικά, αυτά τα δύο Άλεξ έχουν ταξιδέψει παντού και ήρθε η ώρα να τα πάρουμε. Πίσω. Να μπούμε προσωρινά στο σπίτι μέχρι να αλλάξουμε επαγγελματικό χώρο και επειδή δεν αντέχω άλλη μια φορά να τα φτιάχνω, λέω να βγάζει ο Κώστας το κάθε σιρτάρι και εγώ να τα περνάω με αυτό το υπέροχο ζελοφάν για να μην φεύγουν τα προϊόντα από μέσα. Ναι, τι λίγα πράγματα. Τίποτα. Αυτά είναι τα δύο Άλεξ μόνο. Φαντάζομαι. Ο καναπές ήρθε, αλλά συμβαίνει αυτό. Ναι, δεν πρέπει να τον φτιάξει κάποιος. Οκ. Να τον δείτε έτοιμο όμως. Κάνουμε το δάχτυλο. Wow. Δεν έχω σφυρί. Α, αλήθεια! Αυτό εννοείς. Συγγνώμη, εννοείς βάζεις τα σφυριά. Είσαι πολύ εργαλείο. Δεν είσαι ανάγκη από... Απλά έχει κάνει... Ναι. Ορίστε. Λαλαλα, τι ωραίο που θα βγει αυτό εδώ. Για να δούμε. Επιστρέψαμε και έχουμε και δεύτερο δεματάκι. Όταν θα έχουμε παιδιά καινούργια ημερομηνία στα χέρια μας, βλέπετε Joart, λέγεται η κοπέλα, ημερομηνία, όταν θα έχουμε καινούργια διεύθυνση για να μας στέλνετε πραγματάκια, θα σας ενημερώσουμε. Δεν ισχύει η διεύθυνση πλέον του Ρομάντζο που μας τα στέλνατε. Και το έχω κρατήσει, παιδιά, αυτό για να το δείξουμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Πουπ! Έλα, είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασμένο. Ξέρετε πόσο καιρό, παιδιά, το έχω απλά και το κοιτάζω έτσι. Είναι πίνακας, ακριλικό. Έλα ρε, κοίτα τι ωραίο που είναι. Εγώ το ξέρω, το έχω δει, Κώστα, δεν το έχω δείξει. Μου το έχει στείλει η κοπέλα σε μήνυμα. Κοίτα. Το έχω σωστά, το δείχνω σωστά. Έλα ρε.
Είναι στην ουσία συνδυασμός, είναι μεικτές τεχνικές, είναι τζο κάτω παύλα art, κάτω παύλα τελεία κάτω παύλα. Και κοίτα το τι ωραίο που είναι, είναι εγώ, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και έτσι. Μόνο έτσι. Γιατί δεν βλέπω τώρα και καλά. Έλα ρε, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο που είναι έτσι ραμμένο και είναι εγώ. Εγώ το βλέπετε και το... Έλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πάμε σε άλλα event, γιατί παιδιά έφυγε ο κορονοϊός. Σε μένα ήρθε πάντως και ξεκινήσαν τα event. Οπότε πάμε στο event της Benefit, όπου βλέπουμε και παιδιά από Θεσσαλονίκη, βλέπουμε την Κορίνα, βλέπουμε το Μουο, τους βλέπουμε όλους, πάμε να τους δούμε και μαζί. Hey, τι γίνεται! Κάτσε ρε κόσμο, δηλαδή, να μην πούμε για το τσιμπούκι. Μαλάκα, είχα... Σέλφι ρε! Είχα ένα τσιμπούκι τώρα πελώριο, γκάνταλ, όχι όντως. Τι λέμε? Για τα τσιμπούκια. Μια χαρά. Έτσι λέγεται το προστινό την Αργυρία. Ναι, το καταλαβαίνω. Φεύγω, φεύγω. Events συνεχίζονται, πηγαίνουμε στο Waterboom όπου παίζει η Λίλη, βραβεύεται η Λίλη και σας έχουμε τέλειο backstage υλικό. Ναι! Τι κάνεις! Καλή, γεια σας! Γεια σας, παιδιά! Η κάμερα είναι... μπορεί να φτάνει αντανάκλαση! Τότε! So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Λάρισε στένεσαι ρε. Καθόλου. Καθόλου. Τι κάνετε εσείς? Εδώ με την Κατερίνα μας. Είμαι σημαίνει μας όλου. Είμαι όλα έξω και εγώ όλα μέσα. Έχουμε το αντίρρητο πράγμα έξω. Να δείξουμε λίγο την εμπειρία Κώστα. Καλησπέρα σας. Η κυρία Βελούρ. Κυρία Ντατλίλη, τι κάνετε? Καλά είσαστε? Ω, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Βενετία μας. Λέτε να κάνουμε ένα selfie. Hello, Waterboom. Τώρα τι. Η καλύτερη γυναίκα YouTuber της χρονιάς. Έλα Λίλη! Φυσικά δεν θα εμφανιζόμουν έτσι στα VMA. Φυσικά όλο το outfit είναι βασισμένο στη τσάντα. Όλο το outfit είναι βασισμένο στην υπέροχη μου πιο ακριβή τσάντα, παιδιά, από το φόρεμα. Θέλω να ξέρετε, το φόρεμα το οποίο φοράω στα VMA είναι 30 κάτι ευρώ. Είναι το TikTok Zara dress, viral Zara dress, viral pink dress. Είναι αυτό το φόρεμα. Και φυσικά φοράω τα παπούτσια της Φραουλίτσες και τα μαλλιά μου είναι τα Twisted Braids, που αυτή τη στιγμή, γιατί σας κάνω όλη αυτή την εισαγωγή, αυτή τη στιγμή μέχρι και τις 15 του μήνα υπάρχουν σε giveaway, και είναι τα μαλλιά μου και τους τα δίνω, υπάρχει σε giveaway να κάνετε οποιοδήποτε χτένισμα εσείς επιθυμείτε στα κορίτσια, μπείτε να λάβετε μέρος και σας το λέω πριν λήξει ο διαγωνισμός. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Είσαι έτοιμη? Θες να με δείξεις λιγάκι το σωπό σου? Θεό μου, θέλω να βγούμε στο vlog. Έτσι. Για να βγούμε μακιγιάζ. Έλα να δείξουμε και το Κώστα.
Iconic, Χαμούλης. Δεν ψήλασα. Για μένα πάντα είσαι όσο πρέπει. Κοίτα Τίνα με την ουρά της. Κοίτα εδώ. Κάνεις Λίλη. Προσπαθώ να κουριώσω. Είναι υπέροχο αυτό που φοράς. Όλα χρειάζονται. Γεια σου, Λάρη. Hi, babe. Τι κάνεις? Καλά, θα κάνουμε μαλάκια σήμερα. Α. Πες μου ότι δεν σε στέρεσαι και τώρα να τσιρίξω. Αυτή τη στιγμή ήμουν 10 λεπτά μπροστά στον μυστήρα, babes. Δεν με είδες. Α, γιατί εγώ όλο τα έχω βγάλει για άλλη μια φορά. Και είναι στο ίδιο vlog όλα αυτά. Να ξέρεις. Και πάλι έχω πεθάνει. Αυτό. Να ξέρεις. Δεν έχεις πει ποιος αφήσει κουβέντες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Πίτερ. Ο Πίτερ είναι η παραγωγάρα. Έχει κάνει τα πάντα εδώ από πίσω. Μαζί με τον Χάρη. Και την Κωνσταντίνα. Εσείς δεν τα οργανώσατε όλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πείτε, καλή συνέχεια, ρε. Ευχαριστώ. Είμαστε έτοιμοι να τα ζήσουμε. Ναι. Νομίζω ξεκινάει. Κοροϊδεύει γιατί λέω Τζίο ενώ είναι Τζέο. Έχουμε να πάμε στο Color Day Festival, όπου εκεί πέρα, σαν τις γιαγιάδες, σαν τις γριές, δεν ξέρω πώς καταφέραμε να γλιτώσουμε και να μην πασαλευτούμε. Νομίζω ότι πρέπει να δείτε ακριβώς τι συνέβη. Καλέ, πού έχουμε έρθει? Στο Μαρούσι! Καλέ, στο Μαρούσι! Για να μας ακούσουν πίσω. Έλα, λέγε, τώρα είμαστε στην αρχή, είμαστε στο Color Day. Θα φύγουμε να γλιτώσει, θα γλιτώσει. Μα κοίταξέ μας εδώ πέρα, τι ωραία που έχουμε κάνει. Μα κοίταξέ μας, τι ωραία. Κοιτάω, σας κοιτάω παρακαλώ. Ήρθαμε εδώ, χορεύαμε όλη μέρα. Ναι, και τώρα ξαποστάσαμε λίγο. Δηλαδή, κοίτα να τα καταλάβετε που είμαστε εδώ, θα τα δουλήσω. Εδώ πέρα έτσι σε αγωνία, αν δεν σας δείξω σε αυτό το σημείο του βίντεο ποιο είναι το νέο μέλος της οικογένειας, να το φέρω το παιδί να το δείξω. Πάμε να δούμε για αρχή τα aesthetic πλάνα, όπου εγώ έχω βάλει μέχρι και περούκα και έχω φορέσει και μαγιό και έχω και τα νύχια τα σωστά, νομίζω, έτσι δεν είναι? Και έτσι σας δείχνω το παιδί υπέροχο και πανέμορφο πριν 3 εβδομάδες. Νομίζω είναι γυρισμένα αυτά τα πλάνα. Και θα σας τον φέρω και τώρα, μόλις παίξουν τα πλάνα, να τον δείτε, το παιδί μας. Πείτε μου, είμαι εγώ τρελή, δεν έχει μεγαλώσει από τα προηγούμενα πλάνα? Απλά μου φαίνεται έτσι. Πού πας? Παιδιά, είναι ο Onyx. Το λένε Onyx, δεν σας είπαμε πώς το λένε το παιδί. Και είναι ένα τόσο ήσυχο,
μικρό φιδάκι θα γίνει μόνο 1,60. Τι? Ίδια μέτρα. Α, είναι αυτό το ότι ζει 20 με 40 χρόνια. Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Είναι βόας το παιδί μας. Αλλά επειδή είναι ρε παιδί μου, για να καταλάβετε τι σημαίνει τώρα τι έχουμε εμείς στα χέρια μας. Σαν να έχουμε πάρει έναν ιδρύο με ψάρια και έχουμε πάρει χρυσόψαρο. Είναι τόσο common φιδάκι. Με αποτέλεσμα, επειδή παίζουν πολλά μάλλον γονίδια, φαντάζομαι Κώστα, το προσδόκιμο ζωή στο 20 με 40 έχει να κάνει με τα ποια χαρακτηριστικά έχουν επικρατήσει που δεν ξέρουμε. Είναι, πώς λέγεται, constructor. Δύο constructor είναι, όχι μία φορά constructor, salmon boa. Δηλαδή είναι σολομή, είναι το χρώμα του σολομού, είναι ροζ το παιδί μας και είναι γλωσσίτσα. Πήραμε αρσενικό, θα δείτε και τα πλάνα που είναι μωρό. Αλλά να σας πω τι συνέβη. Πέθανε η Igor, το iguana μας. Και κάπου τώρα θέλει να πάει αυτός, τον βλέπετε. Και τι... Και λέμε με τον Κώστα, τώρα που έχουμε το τεράστιο το τεράριο, μήπως να πάρουμε κάποιο φιδάκι. Εγώ είχα ξαναπιάσει τύπου σε pet shop που απλά πας και πώς πας να πάρεις ένα φίδι σε pet shop. Λες, α, τι ωραίο φιδάκι, και σου λέω, θες να το δεις, και λες εσύ, ναι. Και απλά στο δίνουν στο χέρι. Κάπως έτσι γίνεται. Είναι σαν να οδηγάς. Σαν να μαθαίνεις οδήγηση και σου λέει ο καθηγητής, ωραία, οδήγα. Και είσαι εσύ, α. Και ήταν από τα πρώτα τα οποία είδαμε, τέλος πάντων, το παιδί. Και τι συνέβη. Κοιμήθηκε στα χέρια μου. Και λέμε, ωραία, δεν κοιτάμε κάτι άλλο. Θα τον πάρουμε. Ο μόνος ενδιασμός ο οποίος είχαμε ήταν αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Τα θηλυκά πάνε 2,5 πάνε κόστο. 2,5 μέτρα, όντως τώρα. Ενώ τα αρσενικά βγαίνουν πιο μικρά, μας λένε δεν έχουμε τώρα αρσενικά, είναι όλα θηλυκά, θα έχουμε από Σεπτέμβρη. Έχω εγώ τώρα αυτόν ο οποίος κοιμάται στο χέρι μου και εγώ είμαι σε φάση, αυτός τι είναι, παιδιά, μου λέει, τον κοιτάζει και μου λέει είναι αρσενικό, άντε ρε, είναι αρσενικό και είμαι εγώ ωραία. Και έριξα Pokeball και έτσι τον πήραμε. Αλλά γιατί μας λες, Κατερίνα, ότι υπήρχε πρόβλημα υγείας και άργησες να μας τον δείξεις? Λοιπόν, παιδιά, εγώ καταρχάς τον έπιανα συνέχεια. Γενικά είναι μια ράτσα, αυτός εδώ, ο Βόας, όπου θέλει κάθε μέρα γύρω στα 20 λεπτά αγκαλίτσα. Τύπου handling λέγεται, αγκαλίτσα το λέμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ήμερο και αυτό έχει να κάνει και με τη ράτσα αλλά και με τον συγκεκριμένο που βολεύεται με το παραμικρό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, παιδιά, το πώς έχει βολευτεί με το παραμικρό. Και όπως εγώ από τις πρώτες μέρες που τον είχα πιάσει, γιατί παίζει ρόλο πότε θα πιάσεις για αρχή το παιδί, αν έχει εξοικειωθεί ή όχι. Θα δείτε και τα πρώτα πλάνα τώρα, έτσι δεν είναι? Τώρα θα παίξουν και τα πρώτα πλάνα που είναι η πρώτη μέρα στο, όχι σάουνα, φάουνα, σάουνα. Στη φάουνα όπου είναι το πρώτο του σπίτι όσο είναι μικρός. Και αφού λοιπόν τον έχω βγάλει πολύ νωρίτερα από όσο θα έπρεπε και παίζουμε γιατί είναι ήμερο και βολικό, σαν σκυλάκι, είναι ώρες-ώρες. Βλέπω, παιδιά, κάτω από ένα σκέλ του, σκέλ είναι οι φωλίδες τέλος πάντων που έχει, μία μαύρη τελίτσα. Εγώ έχω να σας πω ότι τους έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο εκεί πέρα όπου τον πήραμε. Σου έλεγα, α, δεν κατουράει, α, δεν χέζει, α, πότε τρώει, α, πότε κλάνει, δεν τους είχα πρίξει τους ανθρώπους. Και τους παίρνω, παιδιά, μία μέρα τηλέφωνο και τους λέω, βλέπω μία τελίτσα κάτω από το σκέλ του. Και επειδή έχουμε δει ό,τι βίντεο μπορεί να έχει υπάρξει με φίδια, συγκεκριμένα βλέπουμε Snake Discovery, όπου δείχνουν τα πάντα, παιδιά, εκεί πέρα. Και έχουν και ένα βόο το οποίο είναι το κατοικίδιό τους που το παίρνουν και στα ταξίδια μαζί και το δείχνουν σε παιδάκια. Τόσο βολικά ζωάκια είναι οι βόες. Μου λένε τέλος πάντων ότι πάρε μια οντογλυφίδα και βγάλ το. Και λέω εγώ θα κάτσει το παιδί, κάτσει δεν κάτσει, πρέπει να το κάνω. Και αν όντως είναι παράσιτο και το σκοτώσεις ρε παιδί μου το παράσιτο στο χαρτί και δεις ότι όντως είναι σαν ψήρε, γιατί αυτό πίστευα ότι ήτανε, μας τον φέρνεις να του κάνουμε αγωγή. Παιδιά, να έχω πάθει εγώ ιστερία, να λέω θα μου πεθάνει, τι είναι αυτό τώρα που έχει πάθει. Το παίρνω τον τόκλιφ, σας έχω τη φωτογραφία βασικά να δείτε τι έβλεπα. Δεν ξέρω πώς το είδα με το βιονικό μάτι, κοιτάξτε τι μέγεθος έχει και σαν τιμή της καρφίτσες ήταν αυτό που είδα. Βγάζω με την οντογλυφίδα που έκατσε ακίνητο, του το βγάζω. Βλέπω ότι έχει πόδια και περπατάει αυτό. Το σκοτώνω, να με έχει πιάσει με ένας πανικός ότι αν το χάσω τώρα αυτό θα πάει παντού. Και ευτυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κολλήσει η Λίζα, δεν μπορούμε να κολλήσουμε εμείς, πηγαίνει μόνο σε φιδάκια. Κοιμάται αυτός πάλι. Και τέλος πάντων το πηγαίνουμε από εκεί, του κάνουν, τον ψεκάζουν τη μία φορά. Πάμε μετά από 5 μέρες άλλη μία φορά, τον ελέγχω εγώ συνέχεια ότι όντως δεν έχει ξανά κάτι. Και όλα καλά,
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε φίδια τα οποία βρίσκονται σε χώρο μαζί με άλλα. Όχι ότι εγώ δεν το θεωρώ απαράδεκτο όμως να τον έχω πάρει και να έχει κάτι τέτοιο, να τα λέμε αυτά. Πιστέψτε με, δεν έχω ιδέα εγώ αυτή τη στιγμή από φίδια και βρήκα ότι έχει κάτι, επειδή το φαντάστηκα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευτυχώς όμως το παιδί είναι καλά και γι' αυτό πλέον μπορώ και σας τον δείχνω. Ήθελα πραγματικά να έχει λήξει όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Γιατί η Κατερίνα δεν τον έχεις βάλει στην έπαυλη του Ιγκουάνα και τον έχει στη μικρή τη φάουνα? Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας που διαβάζω στα μελλοντικά σας σχόλια. Δεν επιτρέπεται λόγω μεγέθους να τον βάλουμε σε ένα τόσο μεγάλο χώρο, αλλά σε ένα χρόνο θα μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω σιγά σιγά να το φέρω το σπίτι του Ιγκουάνα, να του φτιάξουμε. Σκοπεύουμε να το φτιάξουμε με αληθινά φυτά μέσα και έτσι, ολόκληρο περιβάλλον. Σιγά σιγά λοιπόν να αρχίσει να γίνεται αυτό. Αυτό είναι το τζουτζούκι μας, το τζουτζούκι το μικρό. Δεν είναι ανάλογα στο φίδι, παιδιά, να ξέρετε, πέρα από τη ράτσα. Κάποια, ρε παιδί μου, γεννιούνται και θέλουν να σου επιτεθούν και να σε δαγκώσουν. Αυτός είναι αυτό. Ο Όνιξ, λοιπόν, παιδιά, θα σας τον δείχνω τώρα που επιτέλους σας τον έδειξα και τον αποκάλυψα. Σας τον δείχνω συνέχεια στα story και στο TikTok και στα πάντα. Γιατί τον στέλνω σε όλο τον κόσμο, γιατί απλά δεν μπορώ να τον κάνω story, μην τον κάνουμε, μην τον δείξουμε ακόμη. Και μέσα σε όλα, παιδιά, κολλάω COVID ένα χρόνο ακριβώς μετά, δηλαδή στις 27 του μήνα και πέρυσι και φέτος εγώ COVID. Και συμβαίνει, παιδιά, αυτό κατά τη διάρκεια που εμείς έχουμε να κάνουμε τη μεγάλη μετακόμιση και να βγάλουμε και τα τελευταία πράγματα από το γραφείο. Φέρνουμε το καθρέφτη, να πετάξουμε και να, ό,τι, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, έπιπλα τα πάντα. Να έχουμε κανονίσει με την εταιρεία που έχουμε πάρει τα πράγματα να μας τα πάρουν και να μας λένε ότι αρρώστησε ο οδηγός. Οπότε να συμβαίνει όλο αυτό. Εγώ τάβλα αυτόν τον καιρό. Εντάξει, δεν το πέρασα όπως πέρυσι που θυμάστε πέρυσι καλά που είχα περάσει χάλια που δεν μπορούσα να σηκώθω το κρεβάτι. Σαν κρύωμα το πέρασα, σαν έχω πάθει. Ηλίαση το πέρασε και να έχω λίγο δέκατα. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε ο Κώστας να μην κολλήσει, γιατί είχε μία δουλειά στο θέατρο να κάνει. Και εγώ είχα απλά κλειστεί στο κρεβάτι, στην κρεβατοκάμαρα, δεν ερχόμουν στο υπόλοιπο σπίτι. Μέχρι που το COVID βγήκε αρνητικό στο τεστ, έκανα απολύμανση σε όλο το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, μου έχει μείνει ακόμα κόπωση. Α, τι χαρά, παίρνω βιταμίνες, δεν κάνω τίποτα. Πότε θα περάσει αυτό, δεν ξέρω, γυμναστήριο πήγα και σερνόμουν. Έτσι σας λέω και τον πόνο μου σε όλα αυτά. Και έρχεται η ώρα που παίρνουμε και τα τελευταία πράγματα από το γραφείο. Και καλά να κουνιόμαστε τώρα, ε. Ναι, μπορεί και όχι, αν και κρύβω τον αέρα. Πονάω. Πάλι σου. Πόσο καλά είμαστε. Πονάει και το κεφάλι μας, εγώ νιώθω άρρωστη. Τέλεια. Αλλά θα πάμε Fridays. Και μετά μετακόμιση. Αυτό που το πας. Ρε, τι συμβαίνει επιτέλους. Και ξέρεις τι θέλω να δείξεις. Θέλω να δείξεις τι φοράω για να καταλάβουν ότι είναι η ίδια μέρα. Είμαι μόλις το πώς θα έρθεις. Εγώ είμαι έτσι. Και κάνουμε μετακόμιση. Είναι που πήγαμε για μπάνιο. Ναι. Αμέ. Αμέ. Εδώ βλέπουμε τον εκτυπωτή, τον καναπέ, τα έπιπλα, τον καθρέφτη. Γεια σου, καθρέφτη. Τι τα πετσαρία που θα βγάλουμε. Τέλεια. Κρίμα. Τέλος αυτό που μόλις άργησε. Δεν πειράζει. Γεια σου, γραφείο, σε πλύναμε κιόλας. Bye. Λοιπόν, από μένα και το παιδί, εμείς θα ξαναλέμε σε άλλο ένα επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe, λέει, να σας πω. Και θα δείτε και άλλες πολλές περιπέτειες και σε TikTok και σε Instagram. Τι κάνεις, είσαι καλά? Γεια σας! Like έχουμε κάνει. Subscribe. Like έχουμε κάνει. Subscribe. Like it, McCammy. Subscribe. Like it, McCammy.